Ονομάζομαι Πέιρα Κατσαμπάνης, Παναγιώτης Κατσαμπάνης, είμαι από τη Δυτική Αυστραλία. Είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ και εκτελώ τα χρέη προέδρου εν απουσία του προέδρου. Σας καλωσορίζουμε όλους. Θα μιλάω προπαντός στα ελληνικά εγώ. Υπάρχουν στα headsets που έχετε τα ελληνικά στο κανάλι 1 και τα αγγλικά στο κανάλι 2. So in your headsets, English is on channel 2, Greek is on channel 1. Ελληνικά κανάλι 1, αγγλικά κανάλι 2 για τη διερμηνία. Είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε πάλι εδώ στην πηγή της δημοκρατίας, στη Βουλή των Ελλήνων και στην αίθουσα της Γερουσίας. Ευχαριστούμε εν θερμός την Ελληνική Βουλή και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βουτσί, για την υποστήριξη και υλικός και ηθικός που έχει δώσει στον οργανισμό μας και στον ελληνισμό πανταχού του κόσμου. Ευχαριστούμε επίσης τον υφυπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό και υπουργό υπεύθυνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, τον κύριο Τέρενς Νικόλα Οκουίκ, και όλους τους άλλους εκλεγμένους που έχουν έρθει σήμερα να συμπαρασταθούν μαζί μας. Έχουμε και προέδρους των Επιτροπών της Βουλής, τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Ντουζινά. Συγγνώμη αν δεν έχω δει κάποιον. Έχουμε εκπροσώπους από τις πρεσβείες των πολλών χωρών που έχουμε βουλευτές ομογενείς στο εξωτερικό. Και καλωσορίζω τους εκπροσώπους από τις πρεσβείες της Αλβανίας, Αυστραλίας, Γεωργίας, Ελβετίας, Ενωμένων Πολιτειών, Καναδά, Κύπρο, Λετωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Και είναι κάτι πολύ επίσημο για μας, ας πούμε, που αναγνωρίζουν οι χώρες στο εξωτερικό τους βουλευτές ελληνικής καταγωγής που εξάγουν τα καθήκοντά τους σε αυτές τις ξένες χώρες, γιατί είμαστε, όπως ξέρετε, και αντιπρόσωποι των λαών που μας ψηφίζουν, αλλά και αντιπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας. Θα ήθελα να πω μόνο λίγα πράγματα για το έργο της ΠΑΔΕ. Και πρώτα θα ήθελα να σας επισημάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕ. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης από το Rhode Island της Αμερικής. Ο κύριος Ραπτάκης. Έχουμε τον, μαζί μας έχουμε και τον Τζέρι το Σκλαβούνο, που είναι από τον Καναδά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε το Σωτήρι Δελή, που είναι από τη Σουηδία και είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σωτήρι, ο Σωτήρης. Έχουμε τη δεύτερη αντιπρόεδρο, την Πάνα Μέρτσεντ, από τον Καναδά. Πάνα. Έχουμε τον Στίβ Ντεμόπουλος από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, που αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες του κόσμου. Και έχουμε και τον επίτιμο Γενικό Γραμματέα της ΠΑΔΕ και πρώην πρόεδρο της ΠΑΔΕ, που έχει αφήσει μεγάλη ιστορία, το Γιάννη τον Πανταζόπλο, που είναι πάντα μαζί μας. Εδώ είναι ο Γιάννης. Η ΠΑΔΕ είναι κοινοβουλευτική επιτροπή. Εμείς λέμε ότι με τον τρόπο μας κάνουμε μια σωπηλή διπλωματία στα μέρη που είμαστε για να υποστηρίξουμε την Ελλάδα και την Κύπρο στα αιτήματα που έχει. Από την αρχή του οργανισμού είχαμε δει και έχουμε και άλλους πρώην πρόεδρους εδώ, τον κύριο Δημήτρη Γιάνναρο και τον κύριο Νίκο Παπαδόπλο, και τους καλωσορίζω και αυτούς τους δύο. Στην αρχή τα αιτήματα ήταν τα εθνικά ζητήματα, τα συνηθισμένα. Ελλάδα, Κύπρο, Μακεδονία, σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να προωθήσουμε αυτά στο εξωτερικό.
πριν περίπου μία δεκαετία άλλαξε το παιχνίδι πάρα πολύ για την Ελλάδα και μπήκε η Ελλάδα σε μια κρίση. Εκεί άλλαξε και ο ρόλος της ΠΑΔΕ. Συνεχίσαμε με αυτά που είχαμε, με τους εθνικούς σκοπούς, ας πούμε, με την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, με την ονομασία της γειτονικής χώρας και όλα αυτά. Αλλά αρχίσαμε να βοηθάμε με ουσιαστικό τρόπο και να δίνουμε τεχνογνωσία και βοήθεια στην Ελλάδα πώς μπορεί να αναπτύξει την οικονομία, πώς μπορεί να ξεπεράσει την ανεργία και πώς μπορεί να χτίσει μια μοντέρνα Ελλάδα. Φυσικά αυτό θα το κάνει η Ελλάδα, αλλά εμείς είμαστε μαζί της και δίπλα της και βλέπουμε επί τα τελευταία 2 χρόνια μια επάνωδο, μια επιστροφή στο καλύτερο και ελπίζουμε στο μέλλον να συνεχίσει αυτό. Σήμερα θα κάνουμε τις διαδικασίες τις δικές μας για να ελεχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κύριε Πρόεδρε της Βουλής και κύριε Υπουργέ, όταν εκλεχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο περιμένουμε να έχουμε συζητήσεις στο τι θα κάνουμε στο μέλλον για να βοηθήσουμε και εμείς με ένα υλικό τρόπο όπως έχουμε βοηθήσει τα προηγούμενα 21 χρόνια. Σήμερα θα ήθελα μόνο να σας επισημάνω ότι εμείς όλοι από όλες τις υπήρους της γης σαν ομογενείς βουλευτές τηρούμε τα καθήκοντά μας στον τόπο που εκλεγόμαστε. Αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαστε πάντα στο πλευρό του πανταχού ελληνισμού. Πολλές φορές είναι εις βάρος μας στις χώρες που εκλεγόμαστε. Κατηγορούνται μερικοί ότι έρχονται ταξιδάκι. Όταν δεν έρχονται για ταξιδάκι, έρχονται για δουλειά, για εργασία και να συμπαρασταθούν με την Ελλάδα. Κακώς κατηγορούνται, αλλά όλοι μας που είμαστε εδώ, δεν μας πειράζει αυτό. Το παίρνουμε σαν έπαινο. Γιατί έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη θέληση και έχουμε και την τύχη του Θεού που είμαστε και Έλληνες και καλοί πολίτες της χώρας που ζούμε. Εγώ στην Αυστραλία, οι άλλοι στην Αμερική, στη Σουηδία, στον Καναδά, στην Νότιο Αφρική, στη Ζιμπάμπουη, στην Ουγγαρία, στην Αλβανία και σε όλα τα άλλα τα κράτη που έχουμε εκπροσώπους ελληνικής καταγωγής. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το έργο μας θα συνεχίσει. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και με τις επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με τους υπουργούς και με την Προεδρία. Και σας πάλι ευχαριστούμε για την βοήθεια που δίνετε προς τα μας. Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας σαν οργανισμός και μας υποστηρίζετε να συνεχίσουμε το έργο μας σε αυτή την διπλωματία που είπαμε που κάνουμε στο εξωτερικό εκ μέρους της Ελλάδος και της Κύπρου σε τόσους τομείς. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Νικόλαο Βούτσι, για να μας δώσει ένα χαιρετισμό και πολύ θερμά, κύριε πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση, αλλά σας ευχαριστούμε κιόλας που μας κάνετε την ξεναγή εδώ σε αυτό το όμορφο χτίριο της Βουλής. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα εδώ. Ιδιαίτερα μάλιστα γιατί σήμερα συμπληρώνονται 43 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα από την δραματική περιπέτεια στην Κύπρο που αποτέλεσε δυστυχώς ιστορικά, έτσι γράφεται η ιστορία, και το έναυσμα και την αιτία για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα μέσα από την κατάρρευση της Χούντας. Αυτή η τραγωδία
δεν έχει βρει ακόμα τη λήξη της. Δεν έχουν λυτρωθεί οι αδελφοί Κύπροι τόσα χρόνια μετά, έτσι ώστε να μπορέσουν ως μια ενιαία Κύπρος ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πορευτούν οι νέες γενιές Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και άλλων που ζουν, Μαρονιτών και άλλων που είναι στο νησί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, τα εμπόδια και τις τρικλοποδίες που μπαίνουν για να υπάρξει μια σοβαρή, υπεύθυνη και κυρίως δίκαιη λύση για το Κυπριακό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου τιμή να υποδέχομαι στο Μητροπολιτικό Κέντρο, στο Ναό της Δημοκρατίας, βουλευτές που εκφράζουν την ελληνική διασπορά, εκλεγμένους αντιπροσώπους που απολαμβάνουν την εκτίμηση των συμπολιτών τους και που μολονότι ζουν μακριά από τον τόπο τους εξακολουθούν να συντηρούν σε επίπεδο συλλογικό ή και ατομικό τις υλικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές τους σχέσεις με το χώρο καταγωγής τους. Η συναισθηματική τους δεσμή με τις Μητροπόλεις Ελλάδα και Κύπρο είναι στενή και στις χώρες της διαμονής τους καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προβολή της πατρίδας τους. Εδώ εντοπίζεται και η ιδιομορφία του απόδημου ελληνισμού. Στις παροικίες του εξωτερικού οι ομογενείς, παρά το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ανακαλύπτουν πως η ελληνική προέλευση και παράδοση αποτελούν τον κοινό παρανομαστή που λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος μεταξύ τους. Υπάρχουμε, υπάρχετε παντού. Πέρσι στα λίγα ταξίδια που κάνουμε, διότι πηγαίνουμε στα εντελώς απαραίτητα που έχουν να κάνουν με την πρόοδο των ζητημάτων που αφορούν στη χώρα μας, είχαμε βρεθεί με την κοινότητα στην Τίνιδα, στην Τινησία, όπου υπάρχει κοινότητα, συνεδριάσαμε επί μία μέρα, συζητήσαμε, ήρθαμε σε επαφή παντού. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτές οι εστίες και μας τροφοδοτούν και με έμπνευση, με κουράγιο, αλλά έχουμε και εμείς πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες σε ένα βαθμό για την ώρα έχουμε προσπαθήσει να επιτελέσουμε. Η ΠΑΔΕΗ από τη δημιουργία της εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξη των παγκόσμιων δικτύων του ελληνισμού με στόχο την ενίσχυση των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις χώρες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται οι ομογενείς βουλευτές. Βασική αποστολή της είναι η ανάπτυξη ενός νέου κινήματος φιλελληνισμού, μπορούσαμε να πούμε, και ενός μηχανισμού αλληλοπληροφόρησης σε συνεργασία με τις κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας βουλευτών, ώστε να ενισχύσουν τη διεθνή εικόνα και τη θέση της Ελλάδας. Είναι σαφές ότι και η τεχνολογική πρόοδος και το ίντερνετ πια και οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι εξαιρετικά σημαντικές για αυτό το τομέα της αλληλοπληροφόρησης, της κατάθεσης προτάσεων, της ανάπτυξης πρωτοβουλειών, δράσεων, την ενθάρρυνση, την ενίσχυση, το συντονισμό και με τις ομάδες φιλίας των Ελλήνων βουλευτών, αλλά και με την εκτελεστική εξουσία, με την κυβέρνηση και με όλους τους θεσμούς στην Ελλάδα και όπου και εσείς ζείτε. Η Ελληνική Βουλή, σαν κομβικό κέντρο του δικτύου αυτού, υποστηρίζει και ενισχύει την Ένωση με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας με την ανάληψη αυτών των πρωτοβουλειών. Προτεραιότητα, ωστόσο, πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην οικονομική πλευρά, στην ανάγκη για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για διευκόλυνση των δυνατοτήτων των οικονομικών προς τη χώρα μας και ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη φάση, αλλά και στην ηθική και πολιτική διάσταση των προβλημάτων που έχουν τεθεί επ' αφορμή του οικονομικού ζητήματος. Διότι αυτά τα θέματα πλέον έχουν κυρίως πολιτική διάσταση και για την επίλυσή τους χρειάζεται αλληλοκατανόηση και βοήθεια από όλες τις πλευρές, ώστε να σπάσουν τα στερεότυπα και να λήξει η παραπληροφόρηση. Ξέρετε όσο καλά ξέρουμε κι εμείς το τι περάσαμε αυτά τα 8 χρόνια και με την έννοια της παραπληροφόρησης που υπήρξε σε πολλές χώρες στον κόσμο, γύρω από το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, γύρω από την κρίση χρέους, ιδιαίτερα στην χώρα μας, και από την επίλυση αυτής της κρίσης.
Ήσασταν άντρες και γυναίκες μάρτυρες μιας ολόκληρης εκστρατείας που ήθελε τη χώρα μας, το λαό μας δηλαδή, διότι η χώρα μας είναι ο λαός μας εδώ και όπου βρίσκεστε κι εσείς, να είναι τεμπέληδες, να ξοδεύουν τα λεφτά τους αλλού κι αλλού, να μην είναι συνεπείς, να είναι πνιγμένοι μέσα στην διαφθορά και τη διαπλοκή. Ξέρουμε όμως πολύ καλά πως δεν ήταν έτσι τα πράγματα, πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, πως εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα και ειδικά σε αυτή τη χώρα. Αλλά πολύ μεγάλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν τα ίδια και μεγαλύτερα προβλήματα στο επίπεδο της οικονομίας, ακριβώς επειδή είναι μεγάλες χώρες και μεγάλες οικονομίες, έχουν τεθεί έξω από το ματογιάλι και του τύπου και των κυβερνήσεων και επιλέγονται μικρότερες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η χώρα μας ιδιαίτερα, για να γίνουν όλα αυτά τα πειράματα και οι λάθος θεραπείες που μας οδήγησαν σε μια τεράστια ύφεση, σε μια μεγάλη απώλεια στο ΑΕΠ και σε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά στα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Το παραγωγικό δυναμικό που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας. Πρέπει να αναδειχθεί παράλληλα λοιπόν και η δεύτερη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και αφορά όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η αύξηση των προσφυγικών ροών που φτάνουν στον τόπο μας εξαιτίας της γενικευμένης αποσταθεροποίησης στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες που ανακύπτουν και να υπάρξει ουσιαστική και σε βάθος παρέμβαση προκειμένου να δοθεί τέλος στη δική τους οδύσσια. Σε αυτό ακριβώς το έργο του Ομήρου αναφέρεται ο καημός του νόστου στην πατρίδα. Από εκεί έμεινε η γνωστή έκφραση «νόστιμο νήμαρ», δηλαδή «νόστιμη μέρα», γλυκιά μέρα γυρισμού στον τόπο που καθένας γεννήθηκε και μεγάλος. Όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίως μιλάνε πλέον για τη χώρα μας σαν ένα πόλο σταθερότητας στην πιο κρίσιμη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά περιοχή, δηλαδή στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Και αναγνωρίζουν πως η χώρα μας υπήρξε και είναι ακριβώς λόγω της κουλτούρας και της παράδοσης για τη μετανάστευση και για τις ροές των προσφύγων ο πόλος της σταθερότητας ανάμεσα σε χώρες, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν ξέρουν από πού πάνε και πού γυρεύουν. Δεν έχουν καμία ανάλυση για τις βαρύτατες ευθύνες που αποσταθεροποίησαν τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και που γεννάνε αυτά τα τεράστια κύματα των προσφυγικών ροών, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν πειθαρχούν ακόμα και σε κανόνες και σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μοίρασμα αναλογικό με τις δυνατότητες του καθένα για φιλοξενία αυτών των ροών. Εμείς είμαστε κάτι το διαφορετικό, το αναγνωρίζουν όλοι, πόλος σταθερότητας, ειρήνης, φιλοξενίας και θα πρέπει αυτό το μήνυμα, το οποίο πλέον είναι η κοινή γνώμη παγκοσμίως και μέσα στο εσωτερικό κάθε χώρας, να το αξιοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, διότι συνάδελφοι είμαστε όλοι εδώ μέσα, θέλω να σας πω και να κλείσω με αυτό, ότι είμαστε σε μία μετάβαση στις διεθνείς σχέσεις, στον κόσμο, στην παγκοσμιοποίηση, στη φάση αυτής της παγκοσμιοποίησης που πρέπει να αποτιμηθεί και με τις κρίσεις που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της, είμαστε σε μία μετάβαση. Και αυτή η μετάβαση έχει ενδιαφέρον, έχει ευκαιρίες, αλλά έχει και ισχυρή επικινδυνότητα. Είναι σαφές, όπως κάθε ιστορική μετάβαση. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, το πού θα πάει και αν θα πάει και πώς θα πάει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πού θα πάει και πώς θα πάει η χώρα μας και πόσο γρήγορα θα επιλύσουμε τα προβλήματα και τα ζητήματά μας, το πόσο γρήγορα θα σταθεροποιηθούν οι περιοχές μας και θα εκλείψουν κίνδυνοι και για το έθνος και για το λαό μας, όπως επίσης και οι διεθνείς σχέσεις παγκοσμίως, έχουν δίπλα τους μεγάλα ερωτηματικά. Και σε αυτά καλούμαστε καθένας από εσάς, από εμάς, στο κοινοβούλιο που συμμετέχει, στη θέση ευθύνης που συμμετέχει, με τις επαφές που έχει πλέον στο παγκόσμιο τοπίο, στο παγκόσμιο χωριό,
να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις της ιστορίας σε αναφορά και με την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για τα ωραία σας λόγια. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον μεγάλο φίλο του απόδημου ελληνισμού, τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα θέματα απόδημου ελληνισμού, τον κύριο Τέρενς Νικόλαο Κουίκ, και θα ήθελα να πω ότι αγαπάς την Αυστραλία πολύ, αλλά την άλλη φορά που έρθεις είναι υποχρεωτικό να έρθεις και στη Δυτική Αυστραλία, που είναι το πιο ωραίο μέρος της Αυστραλίας. Το Πέρθ έχει δίκιο, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Δεν προλάβαμε την περασμένη φορά. Βλέπετε, πολλοί λένε ότι κάνω ταξιδάκια τουρισμού, αλλά για σκεφτείτε ότι σε 5,5 μέρες έκανα 62 συναντήσεις στην Αυστραλία. 62 μετρημένες, από κυβερνητικά στελέχη κορυφής μέχρι και την Ομογένεια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αγάπη μου για την Ομογένεια δεν ξεκινάει επειδή ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με ορίσει σε ένα τόσο σημαντικό πόστο και πολύ περισσότερο σε αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά γιατί από τα δημοσιογραφικά μου χρόνια παρακολουθούσα τις δραστηριότητές σας. Ξέρετε ότι έκανα 2-3 ταξίδια ως δημοσιογράφος στην περιοχή της Αυστραλίας, εκπροσωπώντας τα κανάλια που εργαζόμουν και μέσω βεβαίως τη ΣΕΡΤ. Και εδώ έχουμε μία εκκρεμότητα με την Αυστραλία, μια που μου το θέτετε, κάτι το οποίο το συζήτησε και με τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος κοινότητας της Μελβούρνης, κ. Παπαστεριάδης, ότι η ΕΡΤ ακόμα δεν έχει βγει ως δορυφορικά. Δεν έχει βγει στην Αυστραλία, έχετε μόνο στο SBS οι ειδήσεις, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι δέσμευση ότι το γρηγορότερο θα προχωρήσουμε στις διαγωνιστικές διαδικασίες για να αποκτήσουμε νέο δορυφόρο. Απλά να σας πω ότι οι δορυφόροι χάθηκαν όταν τον Ιούνιο του 2013 κατέβηκαν οι διακόπτες και η ΕΡΤ σταμάτησε να εκπέμπει. Μετατράπηκε σε νερίτ και η νερίτ μέσα στις οικονομίες της σταμάτησε να εκπέμπει και σε όλο τον κόσμο. Επανέρχεται σιγά σιγά η δορυφορική τηλεόραση παντού. Τα λέω έτσι εκτός κειμένου και θα μιλήσω και θα πω και άλλα πράγματα εκτός κειμένου, διότι σήμερα και αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε την αποκατάσταση δημοκρατίας στη χώρα μας, τι το ωραιότερο να βλέπουμε εκλεγμένους από τις δεύτερες πατρίδες σας, εκπροσώπους τοπικών ή ομοσπονδιακών ή εθνικών κοινοβουλίων, να βλέπουμε εδώ στο ναό της δημοκρατίας. Και μάλιστα μέρες οι οποίες συνδυάζονται και με την τραγωδία της Κύπρου, όταν και η ελληνική κυβέρνηση με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Τοκοτζιά δίνουμε πραγματικά μία μάχη στα διεθνή φόρα για να αποκαταστήσουμε το αυτοδίκαιο, δηλαδή ποιο. Το να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο, ένα. Και δεύτερον, το να κλείνουμε οριστικά με το αναχρονιστικό μέτρο των εγγύσεων. Αλλά βεβαίως και με δούριους ύπους που έχουμε μέσα σε αυτές τις συνομιλίες, οι οποίοι μπορεί να έχουν να κάνουν και με τους διεθνείς παράγοντες οι οποίοι σπέβδουν δήθεν για να προσφέρουν τις δικές τους τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, καταρχήν να καλημερίσω, διότι είναι ο Ναός Δημοκρατίας, έναν καλό φίλο. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Θεσμικά, όπως ξέρετε, είναι ο τρίτος θεσμικός παράγων της χώρας. Και θέλω να καλημερίσω και τους εκλεκτούς πρέσβεις των χωρών όπου έχουμε μια πολύ έντονη ομογένεια, οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα στην Βουλή. Βλέπω να διαβάζει και ο Αυστραλός ο πρέσβης εκεί στην άκρη ένα σημείωμα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να λέει. Θα βρεθούμε σε λίγες μέρες στην Κεφαλονιά όταν θα τιμήσουμε τον Χουάν Φούκα, τον Ιωάννη Φωκά, που ανακάλυψε τα straits της περιοχής εκεί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε και μια μικρή αντιπροσωπή, αλλά πολύ σημαντική, από την Αυστραλία έρχεται, αλλά παγκόσμια κινείται, που έχει να κάνει με το αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας για την επαναπόκτηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βλέπω εδώ πέρα, ειλικρινά. Επίσης χαίρομαι και για κάτι άλλο, ότι βλέπουμε και εκπρόσωπο του περίφημου, που πρέπει κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε λίγο πολύ πιο σοβαρά, δικτύου των αιρετών αρχόντων της Ευρώπης. Θα ήθελα να πω, πριν ξεκινήσω, ότι πέρα από την ΠΑΔΕ, η οποία εκφράζει
σε επίπεδο κοινοβουλίων τοπικών ή εθνικών ομοσπονδιακών, εκείνους οι οποίοι έχουν μέσα τους το ελληνικό αίμα, το ελληνικό DNA, είναι τα ελληνόπουλά μας, είναι τα παιδιά της διασποράς, κάποια στιγμή θα πρέπει να κουβεντιάσουμε σοβαρά μήπως πρέπει να κάνουμε και ένα δίκτυο παγκόσμιο των αιρετών αρχόντων, των δημάρχων από όλη από όλο τον κόσμο, των ελληνικής καταγωγής. Όταν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στην Κάλυμνο είναι ο Χρήστος Αλαχούζος. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε ελληνικής καταγωγής δημάρχους πραγματικά σε πάρα πολλές χώρες και οι οποίοι είναι... Όχι με τα κοινοβούλια, αλλά είναι απευθείες μέσα στο λαό χωμένοι που μπορούν ακόμα και να προωθήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μια σκέψη την οποία για πρώτη φορά την βάζω στο τραπέζι για συζήτηση εδώ από το βήμα της γερουσίας της Βουλής, ότι θα πρέπει ίσως να αποκτήσουμε και ένα παγκόσμιο δίκτυο αιρετών ελληνικής καταγωγής αρχόντων. Αγαπητοί Έλληνες βουλευτές από ολόκληρο τον κόσμο, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην πατρίδα επ' ευκαιρία της σύγκλησης της 9ης Γενικής Συνέλευσής σας. Με την διαρκή παρουσία σας και το έργο σας στα νομοθετικά της 10ης Γενικής Συνέλευσης, με την διαρκή παρουσία σας και το έργο σας στα νομοθετικά σώματα των χωρών όπου εκλέγεστε, διαγωνείτε την ομογένεια, αποτελείτε... Κακά τα ψέματα, μια σημαντική δύναμη του οικουμενικού ελληνισμού και προσφέρεται σημαντικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Η ομογένεια και ασφαλώς εσείς, εξέχοντα μέλη της, συγκροτείτε στο εξωτερικό μια δεύτερη Ελλάδα, ισάριθμη θα έλεγα, σχεδόν ισάριθμη του Μητροπολιτικού Κέντρου. Μια Ελλάδα που δραστηριοποιείται και διακρίνεται συνεχώς, που γνωρίζει να ξεπερνά τις δυσκολίες στηριζόμενες στην δημιουργικότητα και στην εργατικότητα των ομοεθνών μας. Μια Ελλάδα που μας κάνει περήφανους και μας ενθαρρύνει και εμάς να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαστε ευγνώμονες για το ενδιαφέρον σας, είμαστε ευγνώμονες για την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων μας με τον τρόπο που εσείς βοηθάτε. Με αυτό εννοώ, για τις προσπάθειές σας για την αναβάθμιση της θέσης πατρίδας μας στις χώρες στις οποίες έχετε εκλεγεί, όπως και για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Και θα σας πω και κάτι εδώ. Ανοίγω μια παρένθεση. Στη Μελβούρνη, στην κοινότητα της Μελβούρνης, από τις 2 ώρες που έμεινε, το 90% της κουβέντας μας είχε να κάνει με την παιδεία και με τον πολιτισμό. Επαναλαμβάνω, παιδεία και πολιτισμό. Και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που πήραμε το νήμα και το κάναμε εμείς πράξη να έχουμε ορίσει πλέον ως Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, που είναι και του πολιτισμού ταυτόχρονα, την ημέρα που εορτάζουμε τη μνήμη του Διονυσίου Σολομού, δηλαδή την 9η Φεβρουαρίου. Και ζητώ από όλους εσάς να δραστηριοποιήσετε 9 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο για να μπορούμε να γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο με τις δράσεις που πρέπει, πολιτιστικές κοιμή, την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας, της μητέρας όλων των γλωσσών. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική πολιτεία θεωρεί ότι η ομογένεια αποτελεί μια διαχρονική δύναμη του ελληνισμού, την οποία σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ, ακριβώς και λόγω των κρίσιμων περιστάσεων που περνάει η χώρα μας. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, οφείλουμε να ανταποκριθούμε με αποτελεσματικότητα, να εκμεταλλευτούμε κάθε παράγοντα ισχύως που διαθέτουμε, να συμπορευθούμε οι Έλληνες όπου γης σε κοινούς εθνικούς στόχους. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω πάλι κάτι εκτός κειμένου. Τα πρώτα λόγια που είπα όταν η ελληνική πολιτεία με ετοίμησε με τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, ότι αυτή... Δεν έχει σημασία αν είναι η πρώτη κυβέρνηση αριστεράς που λένε κάποιοι ή αν συμπορεύονται μαζί της και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν θέλουμε να μπλέκουμε τα κόμματα στις δικές μας τις σχέσεις. Δεν θέλουμε όταν μιλάμε με τους Έλληνες της Διασποράς να βλέπουμε και να διαβλέπουμε στις απαντήσεις τους ότι μέσα έχουν κόμματα στο κεφάλι τους. Αναφέρω το δικαίωμά τους να πιστεύουν να ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Να το κουβεντιάζουν σπίτι τους, στα καφενεία τους, με τους φίλους τους. Όταν όμως μιλάμε με την Ελλάδα για τα εθνικά μας θέματα και όχι μόνον,
Θέλουμε να ξέρουμε ότι το κόμμα είναι ένα, κυρίες και κύριοι. Το κόμμα λέγεται Ελλάδα και η σημαία του κόμματος είναι η γαλανόλευκη με το σταυρό. Αυτό και μόνο πρέπει να διακρίνει τις μεταξύ μας σχέσεις. Και αυτό το τηρούμε απαρέγκλιτα από την ημέρα που πλέον διευρύνουμε τις σχέσεις μας με όλους εσάς οι οποίοι είσαστε πράγματι τα παιδιά της Διασποράς, τα παιδιά της Ελλάδας σε άλλες θέσεις. Και επειδή το πρώτο χειροκρότημα ξεκίνησε από τη Σουηδία. Ναι, Σουηδία η οποία έπαιξε, όπως και ο Καναδάς, μην γελιόμαστε, σημαντικότατο ρόλο στα χρόνια της δικτατορίας, στα χρόνια της Χούντας. Το ΣΑΕ, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από κάποιον ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια εκεί. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου, ανεξάρτητα με το πώς τελικά πορεύτηκε και σκάλωσε στο τέλος. Θα το πούμε σε λίγο. Η συνεχώς στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση μεταξύ του Μετροπολιτικού Κέντρου και του έξω ελληνισμού αποτελεί μια προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε, και εδώ ερχόμαστε τώρα στο ΣΑΕ, επιδιώκουμε και την αναθεώρηση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Αν μπορούσα, κυρίες και κύριοι συνταγματικά, και συγγνώμη που βάζω τον ενικό, ή αν μπορούσαμε, ίσως να καταργούσαμε καν και τις λέξεις Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με κάτι άλλο, που να εκφράζει αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί δυστυχώς, έτσι όπως κατέληξε και έτσι όπως έπαυσε να λειτουργεί με νόμο το 31 του Δεκέμβρη του 2012, δεν μπορούμε αυτό να το αναστήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, την ίδια τη βάση. Θα πρέπει να πάρουμε πρότυπα χωρών που λειτουργούν πράγματι με τον πιο δημοκρατικό τρόπο σε ό,τι αφορά την οργάνωση του ΣΑΕ, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Αρμενία, όπως είναι ο Λίβανος. Λίβανος, 14 εκατομμύρια Λιβανέζοι στη διασπορά, οι 8 μόνον είναι στη Βραζιλία. Μιλάμε για τεράστιο όγκο. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, επαναλαμβάνω, μακάρι να μπορούσα να βρω μία άλλη λέξη, αλλά δεν μου το επιτρέπει το Σύνταγμα. Άλλο τίτλο εννοώ. Πλέον, και επειδή οι ομογενείς δεν είναι πρόβατα για να τους κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε θα κάνετε αυτό, θα κάνετε αυτό, γιατί εμείς έχουμε νομοθετήσει ότι θα πρέπει να διοικήσετε έτσι, να εκλέγεστε έτσι κλπ. Κλπ, κλπ. Από εδώ και μπρος, με το νέο νόμο ο οποίος θα έρθει μέχρι το τέλος του 2017, το νέο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού θα αυτοοργανωθεί και θα αυτοχρηματοδοτηθεί. Δημοκρατικά, ανεξάρτητα, για να μπορείτε να λειτουργείτε και με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μπουν και τα φυσικά πρόσωπα. Θα μπει και ο τελευταίος Έλληνας ομογενής να μπορεί να ψηφίζει, να μπορεί να μετέχει και όχι μόνον και κάποιες οργανώσεις οι οποίες είναι σφαγίδες, είναι πεθεμένες, είναι ανύπαρκτες. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν θα έχουμε καμία διαφωνία όταν θα το φέρουμε στην διαβούλευση. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι για το θέμα της ψήφου, ότι έχει αρχίσει ήδη το θέμα αυτό να απασχολεί την κυβέρνηση. Είναι βεβαίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό, όπως γνωρίζετε. Και η αφεντιά μου, έχοντας σαν ρόλο να ακούει την ομογένεια και να μεταφέρει στο κέντρο το δικό σας τον ήχο, και είναι ένας ήχος ο οποίος ζητά την ψήφο, μπορεί να πάνε και εκείνοι που λένε μην το κάνετε. Μην το κάνετε ή θα μας μπλέξετε πάλι τα κόμματα και θα μας διαλύσετε. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι φωνές, σας το λέω. Αλλά όμως δεν μπορώ να βλέπω, για παράδειγμα, τα παιδιά του brain drain, της νέας γενιάς, που ξέρουν την κατάσταση στην Ελλάδα, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορώ να βλέπω τους ναυτικούς, δεν μπορώ να βλέπω τους διπλωματικούς, δεν μπορώ να βλέπω ένα σωρό Έλληνες να μην μπορούν να ψηφίζουν. Άρα, να ξέρετε ότι το θέμα της ψήφου έχει μπει μπροστά στην συζήτησή μας. Ήδη απασχολεί και την Επιτροπή της Διασποράς, την Επιτροπή της Βουλής που προεδρεύει ο κ. Τενταφυλλίδης. Είναι μέσα στα 17 μονοπάτια, στα 17 βήματα τα οποία έχει σχεδιάσει. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο απλό όσο μπορεί κάποιοι να νομίζουν, όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει, να κλείσει. Και θα ήθελα, επειδή υπάρχουν πολλοί καλοθελητές οι οποίοι διαστρεβλώνουν λόγια, απλά και μόνο να λέω πως όταν αναφέρομαι στο θέμα της ψήφου,
εκείνοι οι οποίοι ασκούν την δημοσιογραφική τους κριτική και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, δημοσιογράφος είμαι εξάλλου, να μην βάζουν στο στόμα μου πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή όταν κάνω απλά αναφορές του τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες, που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα συμβεί και στο δικό μας το όποιο νομοσχέδιο έρθει στην Βουλή για ψήφιση. Απλά, κυρίες και κύριοι, ναι, το θέμα της ψήφου, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη απασχολεί και έχουμε μάλιστα και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κ. Κώστα Πουλάκη, οι οποίες έγιναν και πάρα πολύ πρόσφατα σε ένα φόρουμ στο οποίο είχε μετάσχει. Επίσης, μια που κάνω αυτές τις παρενθετικές εκτός κειμένου τοποθετήσεις, θα έλεγα, επειδή αναφέρομαι στην ΠΑΔΕ, μήπως ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, να δείτε τι ενδεχομένως αλλαγές χρειάζονται στη λειτουργία σας και στους προσανατολισμούς σας, με την διάθεση μιας γενναίας αυτοκριτικής, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ή τι δεν έχει γίνει ή τι θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε και γιατί δεν έγινε. Δηλαδή μήπως η ΠΑΔΕ θα μπορούσε σε μια ανασυγκρότησή της ακόμα και σε επίπεδο κανονισμών λειτουργίας της να δει τι το καλύτερο θα μπορούσε να κάνει μέσα και σε ορισμένα ασφικτικά πλαίσια που υπάρχουν στη λειτουργία βουλευτών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω, γιατί οι περισσότεροι από εσάς έχετε μια μέση ηλικία. Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, σε παγκόσμιο επίπεδο να ενθαρρύνετε τους νέους ανθρώπους, τους 25άριδες, τους 30άριδες, 35άριδες, να ασχοληθούν με την ομογένεια, απομονωμένοι στην άκρη από εκείνους οι οποίοι είναι κατσικωμένοι στις καρέκλες και δεν λένε να φύγουνε. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα νιάτα με την εμπειρία των παλαιότερων, εκείνων που πράγματι δουλεύουν, γιατί έχουμε πολλούς που δουλεύουν. Μπορούμε να συνδυάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την ορμή και κυρίως το γεγονός ότι έχουν φτάσει τέταρτη, πέμπτη γενιά με εξαιρετικές σπουδές, πολύ καλά βαλμένοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες τους, είτε πολιτικές, είτε οικονομικές, είτε καλλιτεχνικές. Να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να δούνε το ότι μπορούν να υπηρετήσουν την ομογένεια και μέσω του εντός εισαγωγικών συνδικαλισμού των ομογενών, των ομοσπονδιών, των ενώσεων, των αδελφοτήτων και να μην είναι αυτοβούλως τοποθετημένοι στο περιθώριο επειδή είτε δεν τους δίνουν σημασία είτε όχι. Παράδειγμα σας λέω, στην Νότια Αφρική, εκεί όπου άλλη περίπτωση έχουμε μία ομοσπονδία για Ελλάδα και Κύπρο. Μία ομοσπονδία είναι οι Έλληνες και οι Κύπροι. Ο Γιάννης ο Φιλίππου είναι ο πρόεδρος, ο μισός από πατέρα, ο μισός είναι από την Κύπρο, ο άλλος μισός είναι από τη Λέσβο. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και ομοσπονδία των νέων, 18άριδες με 30άριδες. Και το πρόεδρος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Μεγάλων. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα παράδειγμα. Και εσείς οι οποίοι είσαστε έξω, στον δρόμο, και μιλώντας και με ψηφοφόρους, ενθαρρύνετε τους. Έχουμε ανάγκη τα νιάτα. Τα έχουμε ανάγκη. Δεν έχουν άδικο εκείνοι που γκρινιάζουν όταν αναφέρονται σε κάποιους οι οποίοι πια, εντάξει, παλιώσανε, δεν μπορούνε. Και επίσης, πρέπει να σας πω, για να γυρίσω πίσω στο ΣΑΕ, ότι το ΣΑΕ, έτσι όπως θα δημιουργηθεί, δεν θα ξαναεπιτρέψει στην Ελλάδα να ξαναμπεί στα πόδια της ομογένειας διατάσσοντάς την τι να κάνει. Όχι σαν Ελλάδα μόνο, όχι σαν κυβέρνηση μόνο, ούτε και στον κάθε υπουργό. Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη για να εργαστούμε θετικά για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών του έξω ελληνισμού με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να βαθύνει ότι καλούμε ελληνισμό. Καλούμε την ενίσχυση της πίστης του ελληνισμού για να ακριβολογώ, γνώση της γλώσσας και ιστορίας, συνείδηση της παράδοσης. Και θα σας πω με τους απαραίτητους θεσμικούς ρόλους, διακριτούς ρόλους. Υπάρχει διακριτός ρόλος λειτουργίας κράτους και εκκλησίας. Η κάθε ομογενής όπου και βγαίνανε πριν από 150 χρόνια, το πρώτο πράγμα που κάνουν ήταν μια εκκλησία. Να έχω ένα σημείο αναφοράς. Την ενορία τους, τον παπά τους.
Μετά φτιάχνανε την κοινότητα, μετά φτιάχνανε τις αδελφότητες, μετά φτιάχνανε τις ομοσπονδίες. Το ΣΕΘΑ το προβλέπει αυτό. Δεν θα υπάρχουν εμπλοκές εφ'εξής. Θα υπάρχουν συνοδοιπόροι, θα υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι. Και όπου νομίζει η Εκκλησία ή όπου νομίζει η Ομογένεια, θα μπορείτε να συναντάτε για να, για να δουλεύουν μαζί. Αντιλαμβάνεστε τι εμπλοκές γλιτώνουμε σαν και αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Αλλά η πίστη και στην Ορθοδοξία είναι ένα συστατικό, είναι μια από τις γέφυρες που έχουμε μεταξύ Ελλάδας και Ομογένειας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, είμαι πεπισμένος ότι ο απόδημος ελληνισμός πρέπει πάντοτε να συγκαταλέγεται μεταξύ των εθνικών επιδιώξεων της πατρίδας μας, αφού είναι προφανές ότι κατά αυτόν τον τρόπο προάγονται και οι ευγενέστεροι στόχοι της πατρίδας μας. Και επειδή σε αυτό το Υπουργείο δεν είναι μόνο για να λέμε ότι είστε οι πατριώτες, ότι είμαστε οι πατριώτες, ότι είστε υπέροχοι Έλληνες, αλλά θα πρέπει όμως να έρθει και η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, επιτέλους μία φορά και να πει τα καθημερινά σας προβλήματα ποια είναι. Ωραία ψήφος, ναι. Εντάξει το ΣΕΡ, ναι. Τα καθημερινά σας προβλήματα με την Ελλάδα ποια είναι. Αυτά τα επιλύουμε ένα-ένα. Τα επιλύουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί έτσι είχα μάθει και δημοσιογραφικά να κάνω. Παράδειγμα, ψηφίσαμε. Και τις άλλες και τις επόμενες μέρες έχετε και η κοινή υπουργική απόφαση. Το Working Holiday Visa. Ένα αίτημα το οποίο το έχουν οι φίλοι μας από την Αυστραλία και ένα θέμα το οποίο μου το έβαλε και η Julie Bishop, η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, με το που κάτσαμε, το καλημέρα που μου κάτσαμε, λέω, σου πω κάτι, έχουν περάσει 3 χρόνια. Πότε θα το ψηφίσετε αυτό? Της είπα, θα γίνει, μέσα στον επόμενο μήνα. Και έγινε. Βέβαια, μας στενοχώρησε. Έκανε περιοδία στα Βαλκάνια και έφτασε την Ελλάδα απ' έξω. Συντάξεις. Σου λένε οι ομογενειστοί στο Σίδνεϊ. Να σου πω κάτι, πού θα πάρουμε τις συντάξεις μας? Ζήτησα να έρθουν ονόματα, άμκα και ταμεία. Και απάντησα για ένα-ένα. Για ένα-ένα απάντησα. Για να ξέρουν ότι άλλοι ξεκίνησαν να παίρνουν συντάξεις από την 1η Ιουλίου, Ιουνίου μάλλον, άλλοι θα πάρουν από την 1η Αυγούστου, το 30% δεν έχει όλα τα χαρτιά που θα έπρεπε να έχει καταθέσει και ένας μόνο έχει μπλέξει σε αυτό το δέδαλο, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ των ταμείων. Είναι αλληλένδετα ταμεία για να μπορεί να πάρει τη σύνταξή του. Σχολεία, Καναδά, Γερμανίας. Θέματα που όμως που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Παιδείας και που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών. Τα παρακολουθούμε και πιέζουμε για να εξεύρεση λύσεις. Το νοσοκομείο του Καΐρου. Μια σημαντική πρωτοβουλία και εξέλιξη η οποία θα γίνει γνωστή σε λίγο, σε λίγες μέρες. Έχουμε τις βίζες. Μεγάλο παράπονο στην Αφρική. Ότι δεν δίνουν βίζες για ιερείς και για δασκάλους. Το λύσαμε και αυτό το ζήτημα. Μετά από τη συνάντηση που είχαμε τον ομόλογό μου στην Πρετόρια πριν από περίπου 4-5 μήνες. Εμπορικές συναλλαγές. Κάνουμε συνέχεια εμπορικές αποστολές σε οποίες ηγείται το Υπουργείο Εξωτερικών. Ετοιμάζουμε τέλος Σεπτεμβρίου να πάμε στην Νότια Αφρική και στην Μποτσουάνα και στην Μοζαμβίκη. Μέσα Νοεμβρίου στην Αυστραλία. Επίσης στη Γεωργία, επίσης στην Αίγυπτο. Επίσης ετοιμαζόμαστε για την Αρμενία. Και τέλος θέλω να σας πω ότι η συνεργασία μας μπορεί να γίνει κάτω από μία προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση ξέρετε ποια είναι? Ότι θα παίρνετε ό,τι ώρα θέλετε τηλέφωνο. Θα στέλνετε ό,τι ώρα θέλετε email. Διότι η υποχρέωση του γραφείου στο οποίο προείσταμε είναι να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, να απαντά σε όλους και να είναι η Ελλάδα πιο κοντά στην άλλη Ελλάδα όσο ήταν ποτέ. Πατριώτες σας, πατριώτες, επιτρέψτε να πω αυτή τη φράση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας εύχομαι καλή διαμονή, καλές εργασίες και σκεφτείτε αν πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξετε με την ΠΑΔΕ, ίσως να είναι χρήσιμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, και ευχόμαστε στην συνάντηση που θα έχουμε μετά από το break που θα κάνουμε να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις και τα θέματα που μας έθεσες να εξετάσουμε. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς στην Ελληνική Βουλή, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
να μας πει και αυτός ένα χαιρετισμό. Καλώς όρισες, κυρία Τριανταφυλλίδη. Στη φιλοσοφή και έτσι με μια λέξη. Καλώς ήρθατε, αδέλφια. Είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση. Είναι η πρώτη φορά που μετά από τον Οκτώβριο του 2015 που οι συνάδελφοί μου με τίμησαν με την εκλογή μου στο αξίωμα και ευθύνη του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, να σας ανταμώνω απευθείας. Είχαμε σε αυτό το διάβα των αρκετών μηνών, κοντά στους 20 μήνες, να συζητούμε με το Προεδρείο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού τα ζητήματα και τα θέματα, όχι γενικώς και αορίστως, όχι κάποιος κάπου κάποτε, αλλά με συγκεκριμένο, σαφή και προσδιορισμένο τρόπο. Και με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, κύριε Κατσαμπάνη, από το Βήμα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Τοβούτσι, γιατί αυτό εδώ, ο οδικός χάρτης δράσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2015, συγκροτήθηκε μαζί με τον Πρόεδρό μας, τον Νίκο Τοβούτσι, που έτσι είναι στα ελληνικά και έτσι είναι στα αγγλικά, όχι γιατί ξεχνάμε ότι οι τεχνολογίες έχουν ξεπεράσει και θα μπορούσε μια απλή ψηφιακή αποτύπωση των 17 σημείων που προσδιορίσαμε τον πύχη μας για να αναμετριόμαστε με αυτό και να βλέπουμε τι κάνουμε, γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που πράττουμε και αυτό που μπορούμε να πράξουμε. Ήταν αυτό που πήγε σε 3.500 ομογενειακές οργανώσεις, ομοσπονδίες, σωματεία σε όλο τον κόσμο. Με μηδέν έξοδα τυπώθηκε και ευχαριστώ θερμότατα και με αφορμή τις υπηρεσίες της Βουλής που αυτές μας βοήθησαν, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το τυπογραφείο της Βουλής. Μηδέν έξοδα, 3.500 τέτοιοι οδικοί χάρτες να πάνε ως το γράμμα από την πατρίδα, που είναι πολύ σημαντικό και είναι και σημαντικό για ένα πρακτικό λόγο, για να επικαιροποιήσουμε τη σχέση και να δούμε και πόσες οργανώσεις είναι εν ζωή, εν λειτουργία ή έχουν μεταλλαχθεί σε κάποιες άλλες οργανώσεις και εκπροσωπήσεις. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε στη Βουλή όλους εσάς, τους διακεκριμένους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ελληνικής καταγωγής από τα κοινοβούλια όλου του κόσμου. Εσείς που εκπροσωπείτε την καρδιά και τη φωνή της Ελλάδας, μεταφέροντας το μήνυμά της σε κάθε άκρο της οικουμένης. Είναι μήνυμα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των λαών, μήνυμα ανθρωπισμού, πολιτισμού και δημοκρατίας. Είναι μήνυμα βασισμένο στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού στα βάθη των αιώνων. Ο ρόλος σας είναι σπουδαίος και πολυσήμαντος. Η δράση σας πολύτιμο εργαλείο για την ενεργή και αποτελεσματική παρουσία της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα διεθνώς. Αγαπητά μας αδέλφια, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένα κλίμα παγκοσμιοποίησης της βίας και της ανομίας, παγκοσμιοποίησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, ο πολιτισμός της ειρήνης, της ισονομίας και της οπολιτείας εθνών, λαών και πολιτισμών παραμένει ευχή και ελπίδα της ανθρωπότητας. Τα ιδεώδη του μέτρου, της αρμονίας και της δημοκρατίας, καθώς και η αξιοποίηση των διαφορών στο χτίσιμο ενός κόσμου πολυπολιτισμικού, είναι τα διαχρονικά ιδεώδη του ελληνισμού που σήμερα δοκιμάζονται σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και παραμένουν περισσότερο από ποτέ αναγκαία και χρήσιμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό, με σαφή, απόλυτη, κατηγορηματική οριοθέτηση απέναντι στο φασισμό, τον ναζισμό, τον ρατσισμό
και τη μυσαλλοδοξία. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη και πρόσφατα περπατήσαμε στο δρόμο των Εβραίων μαρτύρων και αποθέσαμε ένα λουλούδι πάνω στο τρένο και το βαγόνι που πήγαινε τους Εβραίους αδελφούς μας της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα του Auschwitz και του Birkenau. Επικαιροποιούμε το μήνυμα και είναι σαφής και απόλυτη η οριοθέτησή μας απέναντι στο ρατσισμό, το φασισμό, το ναζισμό και τη μυσαλλοδοξία όπου και αν σηκώνουν κεφάλι. Η Ελλάδα και οι κοινότητες των Ελλήνων, οι κοινότητες της ελληνικής διασποράς, παραμένοντας συνεπείς και αποτελεσματικοί θεματοφύλακες αυτών των ιδανικών, δεν υπηρετούν μόνο ένα εθνικό χρέος. Υπηρετούμε ταυτόχρονα οικουμενικά ιδεώδη και έναν κόσμο πολυπολιτισμικό. Η διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, η ενίσχυση των θεσμών και των δεσμών επαφής, επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης μεταξύ της ελληνικής διασποράς και του εθνικού κορμού, του εθνικού κέντρου, όπως και η μεγιστοποίηση της χρήσιμης εμβέλειας και παρουσίας των Ελλήνων της διασποράς στον κόσμο, αποτελεί πρώτιστο μέλημα προτεραιότητα της μόνιμης ειδικής επιτροπής του ελληνισμού της διασποράς αλλά και της ελληνικής πολιτείας. Η άμεση ανταπόκριση του ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα του κόσμου, η άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί του αποτελεί χρέος που η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει και ευνοεί και η ελληνική πολιτεία οφείλει άμεσα και ουσιαστικά να διασφαλίσει. Το δικαίωμα της ψήφου, το ιερό δικαίωμα της ελληνικής διασποράς στη συμμετοχή, στη συναπόφαση, στη χάραξη της πορείας του ελληνισμού με αναγνώριση του δικαιώματος τόσο του εκλέγην όσο και του εκλέγεστε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να παραμένει συνταγματική πρόβλεψη άνευ αντικρίσματος εδώ και 16 χρόνια από την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001 και γι' αυτό τον λόγο η παρούσα διαδικασία που έχει κινήσει έχει και σχετικό ερώτημα. Μπείτε στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση του νέου συνταγματικού χάρτη. Εκεί υπάρχει ερώτηση με 4 επιλογές. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και ως προς το εκλέγην και ως προς το εκλέγεστε. Αν θέλετε δεύτερη επιλογή μόνος προς το εκλέγην. Και μια τρίτη επιλογή που ενδεχομένως να μην αφορά ούτε το ένα ούτε το άλλο κατά την αναφορά που την είχα και εγώ από Έλληνες, μη μας μπλέξετε με κόμματα όπως και ο Τέρες ο Κουίκ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον αρτιότερο δρόμο και τον ασφαλέστερο τρόπο για τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος. Δείτε τι έγινε στην Αυστρία που τεινάχθηκαν οι εκλογές στον αέρα σε σχέση με την αυστριακή διασπορά. Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση λοιπόν για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, όπως και για την υλοποίηση κάθε επιμέρους πολιτικής στον απόδημο ελληνισμό, αποτελεί η συνολική και εμπεριστατωμένη απογραφή των όπου γης ομογενών μας. Και όπως έλεγε το σχετικό σποτ, ωραίοι είμαστε, αλλά πώς είμαστε, πού είμαστε, ποιοι είμαστε, με το ενδεχόμενο να έχουμε διπλή και τριπλή υπηκότητα. Αυτό εννοώ όταν λέω τον αρτιότερο συνταγματικά, διοικητικά, τεχνικά τρόπο που αν δεν προηγηθεί η σαφής και ολοκληρωμένη άρτια και ασφαλής απογραφή, όλα αυτά θα είναι στον αέρα. Οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη του εθνικού χρέους στην ελληνική διασπορά. Να αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος λόγο και έργο. Διαρκές ζητούμενο αποτελεί η ενότητά μας εδώ, στο Εθνικό Κέντρο. Γιατί διδάσκει ιστορία, αλλά δυστυχώς στα θρανία της οι μαθητές είναι ελάχιστοι. Σε κάθε δύσκολη στροφή της ιστορίας μας, η ελκτική δύναμη της σχέσης του Εθνικού Κέντρου με την ελληνική διασπορά μεγιστοποιείται πότε? Όταν η ενότητα στο εσωτερικό μας, η εθνική και κοινωνική συνοχή μας μεγιστοποιείται και εμπεδώνεται. Φέρτε λίγο στο μυαλό σας το σημείο που βλέπουμε από τα επίκαιρα κίνηση της εποχής, τη συνδρομή των απανταχού Ελλήνων, όταν το κάλεσμα της πατρίδας ήταν σαφές, μιλώ για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως και πιο πίσω, μιλώ για την Κυπριακή τραγωδία,
και ενδεχομένως και πιο πίσω και πιο μπροστά. Όταν λοιπόν το Εθνικό Κέντρο δεν κατατριχόταν με την διχόνια τη δολερή που μοιράζει το σκύπτρο, όπως έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, όταν υπάρχει η ενότητα, αυτό έλκει τη διασπορά, έλκει την ομογένεια. Η διαφορετική εικόνα, η εικόνα των καυγάδων, της αντιπαράθεσης, του διχασμού, διώχνει, αποθαρρύνει, απογοητεύει την ελληνική διασπορά. Κλείνω. Στην κατεύθυνση αυτή, η δική μας Επιτροπή, υιοθετώντας πλαίσιο συναντήληψης, συνεννόησης και συνένεσης, χωρίς να καταργεί την ιδιοπροσωπεία και τη διαφορετικότητα κομμάτων και προσώπων, ανέλαβε δημιουργικές πρωτοβουλίες ενός εποφελούς εθνικού συναγωνισμού προσφοράς στη θέση του υφιστάμενου καθημερινού ζημιογόνου ανταγωνισμού φθοράς μεταξύ συλλογικοτήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Αγαπητά μας αδέλφια, ελάτε να αθροίσουμε δυνάμεις, να ενώσουμε δυνάμεις. Η πατρίδα σας χρειάζεται, η πατρίδα μας χρειάζεται όλους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη, και θα τα πούμε πιο κοντά με την Επιτροπή αυτές τις μέρες. Πριν καλέσω στο βήμα τον πρέσβη της Κύπρου, θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να καλωσορίσω εν θερμά τους αντιπρόσωπους της Κυπριακής Βουλής που είναι μαζί μας σήμερα, και θα ήθελα αν μπορούν να σηκωθούν να τους γνωρίσουμε όταν πω τα όνομά τους. Το Γιώργο Λίκα, τον Νίκο Τομαρίτη, γεια σας, τον Γιώργο Λουκαΐδη και τη Χριστιανά Φροτοκρίτου, έτσι είναι. Ερωκρίτου. Yeah. Συγγνώμη για το λάθος το όνομα. Ερωκρίτου. Καλωσορίσατε. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω αντιπροσώπους φιλέλληνες σε βουλές του εξωτερικού, τον εκπρόσωπο από την πολιτεία South Carolina της Αμερικής, που είναι και αρχηγός αντιπολίτευσης της South Carolina, τον Todd Rutherford. Todd Rutherford, the minority house leader in the South Carolina Assembly, και από την πολιτεία του Rhode Island των Ενωμένων Πολιτείων, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Joe Solomon. Joe Solomon from Rhode Island. Ο Joe Solomon πέρασε με δική του πρωτοβουλία το μήνυμα για τη μποντιακή γενοκτονία τον περασμένο Μάιο, και τον ευχαριστούμε θερμά για τον αγώνα που έχει κάνει σαν φιλέλληνας για τα ελληνικά και για τα μποντιακά δικαιώματα. Επίσης την Irene Βασιλάκος, που είναι αρχηγός του γραφείου του Γερουσιαστή Νέας Υόρκης, τον Μάικλ Γιάνναρη. Καλώς όρισες, Ειρήνη. Έχουμε και την υφυπουργό από την Βουλή της Βικτωρίας, της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, την Ρος Σπένς. Welcome, Ρος. Και έχουμε και εκπρόσωπους κοινοτήτων Ελλήνων σε πολλά μέρη της Ευρώπης και της Αυστραλίας, και τους καλωσορίζουμε όλους και αυτούς στην διαδικασία μας εδώ στη Γενική Συνέλευση. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πάλι καλό μας φίλο, τον πρόξενο της Κύπρου στην Ελλάδα, τον κύριο πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, τον κύριο Κενεβέζο, που θα μας δώσει ένα χαιρετισμό από τον Επίτροπο Προεδρίας της Κύπρου για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα αποδήμων, τον κύριο Φώτη Φωτίου. Καλώς όρισες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, φίλοι βουλευτές από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Επιτροπού Προεδρίας του φίλου Φώτη Φωτίου και υπεύθυνου αρμοδίου για τα θέματα αποδήμων, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του. Ήταν αδύνατο για άλλους λόγους και άλλες υποχρεώσεις να είναι εδώ. Ως εκ τούτου μεταφέρω τους χαιρετισμούς του, τις εγκάρδιες ευχαριστίες του, την ευγνωμοσύνη του και την σταθερή του θέση ότι η κοινή σας συστράτευση, η συνεργασία
αποτελεί βασικό πυλώνα για την προώθηση, για την υπεράσπιση ασπίδα και δόρυ για την πρόθεση θεμάτων που αφορούν όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μας μόνο, αλλά ευρύτερα ζητήματα του κόσμου όλου. Και με αυτό θα ήθελα να σημειώσω, δεν θα κάνω την αναφορά του κειμένου με εξαίρεση της εγκάρδιας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνη του. 2-3 αναφορές, οι οποίες είναι αναφορές που προκύπτουν από το κείμενο του Επιτρόπου Προεδρίας. Έχω την αίσθηση ότι εσείς όπου δραστηριοποιείστε ως κομμάτι του ελληνισμού προωθείτε τις ίδιες αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε και εμείς στο μέτρο που είναι αυτό εφικτό στις χώρες μας. Αυτό που θα πρέπει να αναδείξουμε κατά τη δική μου άποψη είναι το στοιχείο του ότι δεν αποτελείται ένα κομμάτι μιας δράσης αντί, δηλαδή δεν είσαστε απέναντι από τους υπόλοιπους. Απλά είσαστε συστρατευμένοι στις αρχές και αξίες και έτσι το αισθανόμαστε, έτσι το υπηρετούμε και εμείς, στις αρχές και αξίες που θα έπρεπε να υπηρετεί ολόκληρος ο κόσμος. Είστε παγκόσμιοι πολίτες που προέρχεστε από το κομμάτι του ελληνισμού. Ο ελληνισμός δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ως μια πορεία που στέκεται απέναντι από άλλους. Είναι μια πορεία που συστρατεύεται με αρχές και αξίες που υπηρετούν έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να πορευόμαστε και γι' αυτόν τον λόγο σας ευγνωμονούμε και σας ευχαριστούμε που στους χώρους που βρίσκεστε, στις εισαγωγικά νέες πατρίδες σας, προσπαθείτε να υπηρετείτε τους στόχους πάνω στους οποίους εδράζετε, χτίστηκε και θεμελιώνεται η πορεία του ελληνισμού. Εμείς στην Κύπρο μας, όπως είπε και ο φίλος πρόεδρος, ακόμα δυστυχώς είμαστε μάρτυρες ενός γεγονότος που το 1974 δεν σημάδεψε μόνο το σώμα της Κύπρου και τους ανθρώπους της Κύπρου. Είμαστε μάρτυρες ενός γεγονότος που σημάδεψε την παγκόσμια ιστορία. Την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεπή αυτής να έχουμε σήμερα μετά από μια εισβολή ακόμα κατοχή στο νησί, ακόμα χιλιάδες ανθρώπους να είναι πρόσφυγες, ακόμα έχουμε αγνοούμενους, ακόμα θάβουμε ανθρώπους οι οποίοι ταυτοποιούνται από τότε. Οι συνέπειες αυτής της τραγωδίας είναι ενώπιόν μας. Και σας ευχαριστούμε που προσπαθείτε, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό και για σας, να ανατρέψουμε αυτή την τραγωδία. Να επαναφέρουμε την κατάσταση, όχι στην προτέρα υπό την έννοια να κλείσουν όλες οι πληγές, αλλά στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, να διαδραματίσετε και να διαδραματίσουμε ένα ρόλο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια απελευθέρωση και επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ολοκλήρου του λαού. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο φίλος ο κ. Βούτσης, προηγούμενα. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε με εθνικιστικό χαρακτήρα τους στόχους του ελληνισμού. Διότι οι στόχοι του ελληνισμού, οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται ο ελληνισμός, είναι πανανθρώπινες. Άρα, υπηρετώντας αυτές, είστε πολίτες όλου του κόσμου. Αν λοιπόν όλοι δρούσαν και συμπεριφέρονται όπως εμείς, νομίζω ότι θα ζούσαμε κάτω από καλύτερες συνθήκες όλοι μας. Σε κάθε περίπτωση, θα κλείσω αυτό το χαιρετισμό με το εξής. Οι συνεργασίες που αναπτύξαμε την τελευταία περίοδο, ειδικότερα Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα, σε μια περίοδο και μια περιοχή όπου αυτό που εμείς βιώνουμε δεν είναι η κανονικότητα. Καμιά φορά ξεχνάμε, νομίζουμε ότι αυτό που εμείς βιώνουμε είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα. Γύρω μας ο κόσμος φλέγεται. Παρά τα αυτά, όπως αυτό λέχθηκε και προηγούμενα, Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν πυρήνα, βάθρο ασφάλειας και ειρήνης και ευημερίας για μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Και αυτό μπορούν να το δουν, να το εντοπίσουν, να το αναγνωρίσουν σίγουρα και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί αυτό το δίπολο να γίνει τρίπολο, τετράπολο και να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης. Και σε αυτό έχετε ρόλο να διαδραματίσετε και νομίζω ότι το διαδραματίζετε πολύ ουσιαστικά, στέλνοντας, περνώντας με ένα ουσιαστικό τρόπο, με επιχειρήματα, τους λόγους για τους οποίους αυτές οι συνεργασίες που αναπτύξαμε, αυτές οι ενέργειες στις οποίες προχωράμε Ελλάδα και Κύπρος, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα πλαίσιο ασφάλειας και ειρήνης που μπορεί να βοηθήσει ολόκληρη την περιοχή. Κλείνοντας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, ξανά τις θερμές ευχαριστήσεις και χαιρετισμούς για τη συνεργασία και για τη στήριξη εκ μέρους του κ. Φωτίου, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας ευρύτερα.
αυτές θα τις μεταφέρει καλύτερα και ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Βουλής της Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Λίκας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι οι επόμενες μέρες που έρχονται, τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να μας βρουν να λύνουμε μακάρι τα εθνικά μας προβλήματα και να είμαστε συμβλητικοί, συνεργοί σε επίλυση ζητημάτων που αφορούν και τρίτους. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να νοιαζόμαστε για τα δικά μας. Ο Ελληνισμός έμαθε να δημιουργεί ένα πλέγμα, ένα πλαίσιο, μια βεντάλια δημιουργίας θετικών ενεργειών για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κενεβέζο. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Καλημέρα. Θα ήθελα με τη σειρά μου, από αφορμή την επέτειο της αποκατάστασης της ελληνικής της δημοκρατίας στην Ελλάδα, να συγχαρώ τον ελληνικό λαό για αυτήν την κατάκτηση, έστω και μετά την κυπριακή τραγωδία, αλλά και ταυτόχρονα να ευχηθώ, όπως όλοι μας ανταποκριθούμε στην υποχρέωση που έχουμε, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία εμβαθύνοντας την και διευρύνοντας την. Κύριε Πρόεδρε, φίλε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, φίλε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πρώτα να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Σιλούρη, και να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, κύριον Πέτρο Κατσαμπάνη, για την πρόσκληση που απίφθινε στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει στην 11η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ελληνισμού εδώ στην Αθήνα. Το έργο της Ένωσης, αλλά και κάθε συνάδελφου που έχει εκλεγεί και υπηρετεί στα νομοθετικά σώματα, το χώρο σας αποτελεί για τον Κυπριακό Ελληνισμό ένα πολύτιμο στήριγμα στο δίκαιο αγώνα μας για απελευθέρωση, ανατροπή της κατοχής και της διχοτόμησης, για υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και για την αποκατάσταση της εδαφικής κυριαρχίας της και ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας είμαστε ευγνώμονες για αυτήν τη συμπαράσταση και για όλα όσα πράττει ο απόδημος ελληνισμός. Το έργο σας είναι υποστηρικτικό αλλά και ουσιαστικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Κύπρος και η Ελλάδα, όπως και ο ελληνισμός ευρύτερα. Αναγνωρίζουμε βέβαια και σεβόμαστε το καθήκον που έχετε, όπως το ανέφερε στην εισαγωγική του παρέμβαση ο Προεδρεύων σήμερα, να υπηρετείτε με αφοσίωση τα καλώς νοούμενα συμφέροντα το χώρο στις οποίες ζείτε και πολιτεύεστε. Αυτό εξάλλου απαιτούν το ήθος, οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύει ο ελληνισμός. Η εθνική μας ταυτότητα δεν βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την πολιτική ταυτότητα που μας απέδωσε το κράτος του οποίου είμαστε πολίτες. Πέραν τούτου, η εθνική μας στόχη δεν αποτελούν απειλή για κανένα άλλο γειτονικό λαό ή κράτος, και αυτό πιστεύω διευκολύνει τη δική σας δράση. Οι αρχές και οι αξίες που μοιραζόμαστε, η αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο και στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν βάση συνεργασίας με τους γείτονες, αλλά συνάμα και το συνεχτικό κρίκο που σας επιτρέπει, πιστεύω, να επιδεικνύετε την αλληλεγγύη και συμπαράστασή σας στους εθνικούς μας αγώνες, παρότι είσαστε αξιωματούχοι άλλων κοινοβουλίων. Αναγνωρίζουμε βέβαια και εμείς τη δική μας ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στον απόδημο ελληνισμό. Όχι μόνο οφείλουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να ενισχύουμε τους δεσμούς με τους απανταχού Έλληνες, αλλά έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε με κάθε δυνατό μέσο τις προσπάθειές σας για να διατηρήσετε την ελληνικότητά σας, και ιδιαίτερα οι νέες γενιές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, Κύπρος και Ελλάδα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές προκλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία μας. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε απειλές και εκβιασμούς που στοχεύουν τα δίκαιά μας και την εθνική μας κυριαρχία.
τα αποτελέσματα της πρόσφατης διάσκεψης στο Κάς Μοντάνα για το Κυπριακό και η αναθεωρητική πολιτική που με επιμονή να ακολουθεί η Άγκυρα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο κυρίως, αποδεικνύουν ότι η Τουρκία συντηρεί επεκτατικές βλέψεις. Αντί της καλλιέργειας ομαλών σχέσεων με τους γείτονές της, η Άγκυρα επιδεικνύει επιθετικότητα, αλαζονία και αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και έτσι καθίσταται ένας αποσταθροποιητικός παράγοντας για όλη την περιοχή. Εκείνο που η διάσκεψη στο Κάς Μοντάνα απέδειξε είναι πως η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα προνόμια που υποστηρίζει ή πιστεύει πως έχει στην Κύπρο, δηλαδή τη μόνιμη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων. Αυτή η αδιάλλακτη και αναχρονιστική στάση της Τουρκίας είναι που οδήγησε στο ναυάγιο και στην αποτυχία της διάσκεψης των Κάς Μοντάνα. Δική μας ευθύνη πλέον είναι να διαμορφώσουμε εκείνη την στρατηγική που θα είναι ικανή να κάμψει την τουρκική αδιαλλαξία για να ανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τις χώρες μας επιβαρύνει και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια προώθησης και επίτευξης των εθνικών μας στόχων. Χρειαζόμαστε ισχυρή οικονομία ως υπόβαθρο των εθνικών μας αγώνων. Το δικό μας χρέος είναι να μεταρρυθμίσουμε και να εξυγχρονίσουμε τα κράτη της Κύπρου και της Ελλάδας, καθιστώντας τα πιο παραγωγικά και πιο αποτελεσματικά. Εκεί που εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε είναι στην προβολή, στη βελτίωση, όπως είπε ο Πρόεδρος, της εικόνας της Κύπρου και της Ελλάδας στις χώρες που ζείτε και δραστηριοποιείστε, έτσι ώστε να συμβάλλετε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις χώρες μας. Πέραν όμως των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν, υπάρχουν και δυνατότητες και ευκαιρίες που μπορούμε και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για να εξυπηρετήσουμε τους εθνικούς μας στόχους. Προσφέρονται σήμερα δυνατότητες και ευκαιρίες για να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε τις ενεργειακές μας προοπτικές, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ευημερίας και προόδου για τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό. Δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν και για την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης, αλλά και του ρόλου που δύναται να διαδραματίσουν η Κύπρος και η Ελλάδα ως σταθεροποιητικοί παράγοντες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ως πυλώνες συνεργασίας, ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ όλων των γειτονικών χωρών και των λαών της ευρύτερης περιοχής μας. Αυτές τις δυνατότητες και ευκαιρίες οφείλουμε να τις μετουσιώσουμε σε έργα. Για όλους αυτούς τους λόγους, σήμερα περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα ότι είναι αναγκαία η χάραξη μιας κοινής στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και το υπόβαθρο εκείνο που απαιτείται για την εθνική ενότητα, υπηρετώντας κοινούς εθνικούς στόχους. Η συμβολή σας στην προώθηση των εθνικών στόχων υπήρξε πάντοτε πολύτιμη και ουσιαστική. Σήμερα κρίνεται απαραίτητη. Οι διεθνείς συσχετισμοί δεν ήταν και συνεχίζουν να μην είναι ευνοϊκοί. Με σωστή στρατηγική, με στόχους που υπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά σέβονται τα εθνικά συμφέροντα των γειτονικών λαών και με αποτελεσματικό συντονισμό των απανταχού ελληνισμού, μπορούμε να αμβλύνουμε το ανισοζύγιο δυνάμεων. Ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού και ιδιαίτερα η δική σας δράση και οι δυνατότητες που αποκτήσατε ως μέλη κοινοβουλίων άλλων χωρών συγκροτούν, πιστεύω, ένα ισχυρό δίκτυο επιρροής στα σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων ανά την Οικουμένη. Καλείστε και σήμερα να στηρίξετε και να προωθήσετε τις θέσεις ουσιαστικά των χωρών μας, να προωθήσετε τα δίκαιά μας στα κοινοβούλια σας, στις κυβερνήσεις σας, αλλά και στην κοινή γνώμη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την ευόδοση των καλώς νομένων εθνικών συμφερόντων. Είμαι αισιόδοξος πως με τη σύμπτυξη κινούμε τόπου Ελλάδας και Κύπρου στη βάση μιας κοινής στρατηγικής με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους και εντωμέσω εξελίξεων που επηρεάζουν την πορεία χωρών και λαών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και να πετύχουμε τα αποθετά αποτελέσματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι που κινήθηκε
και το πρόσφατο Εθνικό Συμβούλιο που συνήρθε στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα στην παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζά, στο πλαίσιο του οποίου κατατέθηκαν προτάσεις και αναλύσεις από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν σε κοινούς σχεδιασμούς και δράσεις που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τον Ελληνισμό, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, αλλά και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που διανοίγονται για ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Είναι, θα έλεγα, πλέον κοινή η διαπίστωση πως η Κύπρος χρειάζεται μια ισχυρή Ελλάδα και η Ελλάδα μια ελεύθερη Κύπρο. Καταλήγοντας, επιτρέψετε μου να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης και να εκφράσω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε και να προσφωνήσω την Γενική αυτή Συνέλευση. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιλίκα, και θα τα πούμε και εμείς με την εκπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας την Τετάρτη και μπορεί και πιο νωρίς, αν μας επιτρέψει ο χρόνος. Σας κουράσαμε πάρα πολύ, αλλά έχουμε ένα ακόμα σύντομο χαιρετισμό από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, το φίλο μας τον Μιχάλη Κόκκινο, που τον εκπροσωπεί σήμερα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, επίσης ένας καλός φίλος και υποστηρικτής της ΠΑΔΕΣ, ο κύριος Δημήτρης Πλευράκης. Καλώς όρισες, Δημήτρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαι ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, σαν στρατιώτης σε μια αναφορά στην ηγεσία του παγκόσμιου ελληνισμού. Η διασπορά είναι αυτή που δημιούργησε το ελληνικό κράτος και το προστάτευσε σε όλες τις κομβικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του. Με λαμπρά παραδείγματα, τη διασπορά της Οδυσσού στην αρχή, με υπουργό εξωτερικών τότε του πιο ισχυρού κράτους, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και τη σκυτάλη την πήρανε μετά οι κοινότητες της Αλεξάνδρειας που μεγάλωσαν το ελληνικό κράτος και αργότερα οι κοινότητες του Λονδίνου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή οι κοινότητες της Αμερικής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει πάντα μια αλληλεπίδραση ισχύως ανάμεσα στους συμμάχους μας και στους φίλους μας και στο Μητροπολιτικό Κέντρο στην Ελλάδα. Έτσι, η ισχύ των κρατών τον 21ο αιώνα γίνεται πάντα και είναι η συνεργασία μεταξύ της Διασποράς και του Μητροπολιτικού Κέντρου. Έτσι και το Μητροπολιτικό Κέντρο μεγαλώνει και σε επιρροή, αλλά και σε ρόλο στο σύγχρονο γίγνεσθε. Μια οικουμενική πολιτική που ανήκει στο χώρο της δημοκρατικής ταυτότητας των κρατών και αποτελεί λίκνο και πυρήνα του δυτικού τρόπου ζωής και προάγει παράλληλα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην πιο δύσκολη περιοχή, στο κέντρο της Μεσογείου. Το Υπουργείο Εξωτερικών, με τριγωνικές επαφές στην περιοχή, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο πάντα και την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Αρμενία, σταθεροποιεί την περιοχή και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η άλλη πλευρά του νομίσματος, η συνεργασία των αντίστοιχων διασπορών στα σύγχρονα μητροπολιτικά κέντρα του κόσμου. Και φυσικά με τη δύναμη της Ορθοδοξίας που πάντα ήταν και παραμένει η κυβωτός του ελληνισμού. Προστάτευσε σε δύσκολα χρόνια και πιστεύουμε ότι και στον 21ο αιώνα θα παίξει τον αντίστοιχο ρόλο. Τώρα όμως που πλησιάζουμε σιγά σιγά στα 200 χρόνια από την Εθνική Πανελληνισία, πρέπει να κάνουμε αυτό που ο ελληνισμός κάνει πάντα καλύτερα. Ανοίγει δρόμους και σε μια διαδικασία αυτογνωσίας αναπόφευκτα θα μπει το ερώτημα ποιο ήταν το σχέδιο των ιδρυτών του σύγχρονου κράτους, οι οποίοι άνοικαν και ανήκουν όπως και τώρα στη Διασπορά. Και αν το ερώτημα είναι αυτό, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Ελευθερία, παιδεία και πολιτισμός. Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλας Κοτζιάς σας καλεί όλους εσάς, τους σταγούς του ελληνισμού, να συνδιαμορφώσουμε μαζί στο ορόσημο των 200 χρόνων το 2021 την πορεία του παγκόσμιου ελληνισμού. Ποιος είναι ο ρόλος κάποιων εκατομμυρίων Ελλήνων σε ένα κόσμο δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί αν ο ελληνισμός σε πολλές περιόδους της ιστορίας τους βρίσκεται σε οικονομική δύσκολη θέση, πολιτιστικά είναι πάντα υπερδύναμη.
Γι' αυτό οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών, το GC10, μια παγκόσμια συνάντηση πολιτισμών που στη θέση της ισχύς βάζουμε το C, το culture και το πολιτισμό, civilization, σταθεροποιεί και ασφαλίζει τον ελληνισμό και στον 21ο αιώνα. Ώστε ο ρόλος σας, ο οποίος είναι ο ρόλος του Οδυσσέα, θα καθιστεί πάντα εσάς, διπλωμάτες και εκπρόσωπους της πιο μεγάλης αποστολής, του Οδυσσέα, που με το μυαλό σε μια μακρινή και καμιά φορά φτωχική πατρίδα, ανοίγει δρόμους για να μεγαλώσει και να περάσει ο καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος όχι βίας και αριθμών, αλλά αξιών, ελληνικών αξιών. Ένας κόσμος δημοκρατίας, ανθρωπισμού, παιδείας και κυρίως πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ όλους σήμερα που ήρθατε, μας τιμήσατε και αρχίσαμε τις συζητήσεις και μας βάλατε καλές σκέψεις στο νου για να συζητήσουμε στην ολομέλεια της συνέλευσης. Τώρα θα ήθελα να σας καλέσω όλους να πάμε στα σκαλιά της αίθουσας του Ελευθερίου Βενιζέλου να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Μετά, μη φεύγετε ακόμα παρακαλώ, μετά θα έχουμε ένα διάλειμμα για καφέ που είναι μπροστά εδώ και αν μπορούμε να συγκεντρωθούμε πάλι σε αυτή την αίθουσα 11 και 20 να αρχίσουμε τις διαδικασίες με την Διαρκούς Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γιατί θα είναι και εδώ ο κύριος Υπουργός. Σας ευχαριστώ.